Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Δημιουργούν κάτι πολύ ενδιαφέρον μεταξύ τους. Η metal μουσική δεν προήλθε τυχαία, ήταν μια αντίδραση σε μια συγκεκριμένη κατάσταση όπου βρισκόταν ο ανθρώπινος ψυχισμός, ας πούμε. Αντιθέτως, η κλασική μουσική θεωρώ ότι δεν ήταν ακριβώς αντίδραση. Ήταν η ίδια η κατάσταση της εποχής. Οπότε, εξού και το άκρο. Γενικά, με ενδιαφέρουν αρκετά αυτά τα δύο άκρα και πώς μπορεί να συνυπάρχουν ουσιαστικά. Νομίζω ότι βρίσκονται πολύ, πολύ μέσα σε αυτό που κάνω. Για τον πρώτο δίσκο, το Hades, τα field recordings γίνανε σε ένα πολύ μικρό νησί που λέγεται Telendos. Τα φυσικά φαινόμενα, όπου είναι η βροχή, καταιγίδες, κεραυνοί, όλα αυτά τα ηχητικά φαινόμενα, βρίσκονται σε σύγκρουση και σε απόλυτη σύγκληση όμως με το φυσικό πεδίο, αυτό το μεγαλύτερο επίπεδο από εμάς. Οπότε αυτά τα δύο επίπεδα κάπως δημιούργησαν δύο άκρα, τα οποία με ενδιαφέρουν πολύ αυτά τα άκρα, αλλά τα δημιούργησαν πολύ οργανικά, χωρίς να τα προσπαθήσω, απλά τα παρατήρησα και τα ηχογράφησα. Οπότε είδα τον εαυτό μου σαν να είμαι στο κέντρο αυτών των δύο άκρων και να τα ηχογραφώ και να τα καταλαβαίνω. Τα field recordings που ρωτάς είναι ένα πολύ αρχικό επίπεδο του ήχου. Είναι πολύ κοντά σε εμάς. Οι ήχοι που βγαίνουν από την γη και από φαινόμενα φτιάχνουν ουσιαστικά τον κόσμο ώστε να υπάρξουν και
όλες οι επόμενες διαδικασίες μέσα σε αυτά. Οπότε η αρχική διαδικασία κάπως έχει καταλήξει να είναι πάντα κάποια field recordings. Έχει πολύ ενδιαφέρον να προκύπτουν καταστάσεις και να μην τις καθορίζεις ώστε να βάζεις ένα τείχος στο potential που μπορεί να έχει κάτι. Για μένα ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ ανοιχτό ταυτόχρονα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον πάλι αυτή η κατάσταση. Στα πλαίσια του Hades, αυτού του άλμπουμ, του πρώτου άλμπουμ του Κωνσταντίνου που έχει πάει παγκοσμίως πάρα πολύ καλά και νομίζω είναι sold out, το παρουσίασε και στα πλαίσια του Borderline σε συνεργασία με την Δάφνη Αντωνιάδου που έκανε τη χορογραφία και το χορό live σκηνή, που ήταν ένα από τα highlight εκείνου του φεστιβάλ. Ευχαριστικό ήταν όταν το πρώτο, συνηθίζεται το πρώτο set στο club night να είναι local καλλιτέχνη, και ήταν ένα γεμάτο ρομάντσο. Τίγκα και στον καπνό και στο πράσινο φως, έτσι ήταν χαρακτηριστικό εκείνης της βραδιάς. Στο συγκεκριμένο, ας πούμε, η εγκύτητα που είχαν οι θεατές με αυτό που γινόταν ήταν πολύ συγκεντρωμένο, και η ένταση του ήχου δημιουργούσαν κάπως μία πυκνότητα στο χώρο που γινόταν πολύ αισθητηριακή εμπειρία περισσότερο παρά οπτικο-ακουστική. Σκεφτόμασταν πως πάλι θα συμπυκνώσουμε μία κατάσταση και πως δεν θα την καλύψουμε με κίνηση αυτό που παράγεται, δεν θα το στολίσουμε, πως θα κρατήσουμε το μέσα-μέσα. Οπότε, ναι, οι τεχνικές που σχετίζονται με την αναπνοή και με την αντίληψη του χώρου, που στην αντίληψη του χώρου περιλαμβάνεται και ο ήχος, ενώνονται αυτοί οι δύο κόσμοι του χορού και του ήχου, αλλά σε ένα αρκετά ακραίο επίπεδο, γιατί πλέον βρίσκομαι καθαρά στον χώρο μου, όπου ο ήχος είναι μια σωματική εμπειρία κατά ένα τεράστιο ποσοστό και για τον θεατή. Η επιρροή του ήχου και των συχνοτήτων συγκεκριμένων στον χορευτή και πώς μπορεί να βγει υλικό μέσα από αυτή την συνδιαλλαγή χωρίς να υπάρχει η αντίληψη της μουσικής σαν μουσική. Υπήρχε ένα κόνσεπτ, εξού και το όνομα, αλλά αυτό το όνομα και αυτή η κατάσταση που θέτει κάπως έχει μια αρκετά συγκεκριμένη αισθητική ιστορικά, όπου σε βάζει σε έναν χώρο, και οι αρχαίοι Έλληνες την αλληγορικά την θέτανε σαν μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ ζωής και θανάτου. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον στο όλο κόνσεπτ ουσιαστικά του Άδη, ότι βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ δύο άκρων. Ο χορός και οι άνθρωποι που απαρτίζουν τον χώρο του χορού, του σύγχρονου χορού, είναι, θεωρώ, ο μόνος χώρος όπου βρίσκεται σε απόλυτη σύγκληση με τον ήχο. Είναι απόλυτα εξαρτώμενος από τον ήχο. Οπότε, τι πιο ενδιαφέρον να βρεθείς και να συνευρεθείς με τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτόν τον χώρο. Δεν σου δίνει τη μουσική και ξεκινάς και δουλεύεις πάνω σε αυτήν ρυθμικά ή απλά χρονικά, αλλά γίνεται μια κοινή πορεία, δηλαδή σου δίνει κάτι, του απαντάς με κάτι και προχωράει έτσι προς τα... μέχρι και την τελευταία στιγμή, ας πούμε, αλλάζει αυτό. Η οποία δεν υπάρχει ακριβώς τελευταία στιγμή. Ναι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο τίνει προς το άπειρο. Και αυτό μας ενδιαφέρει κιόλας,
Δηλαδή δεν βάζουμε κάποια τελεία στο έργο. Υπάρχει μια ενέργεια που είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Ή από ένα επίπεδο και κάτω. Δηλαδή δεν είναι ποτέ στη μέση. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτόν τον χώρο. Η συνεργασία μου με την Έφη είχε πολύ ενδιαφέρον στο πόσο διαφορετικά προσέγγισα την δικιά μου διαδικασία, όπου ουσιαστικά η μουσική φτιάχτηκε κατά ένα τεράστιο ποσοστό μαζί με τον σκηνοθέτη την ώρα που παράγεται το έργο. Η αφορμή για την πρώτη μας συνεργασία ήταν μία παράσταση της Έφης Μπίρμπα πάνω στο Δον Κιχώτη, και έτσι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τον Κωνσταντίνο, και από εκείνη τη στιγμή και μετά καταλάβαμε ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την έννοια της δημιουργικότητας και της συνεργασίας. Ενεργοποιεί κάτι το οποίο είναι πέρα από εμάς ουσιαστικά. Νομίζω και το έργο ασχολούταν με κάτι πέρα από εμάς, οπότε θεωρώ ότι κάπως πετύχαμε αυτό που στοχεύουμε. Είναι πολύ ανοιχτό το πλαίσιο του χορού. Μπορεί κάποιος, ανάλογα με τον παρατηρητή, να το αντιληφθείς πολύ διαφορετικά σαν δρόμενο του τι ακριβώς είναι. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι είναι μια παράσταση θεατρική όπου είχε κίνηση, ή ότι ήταν μια χορευτική παράσταση όπου είχε και θεατρικότητα. Αυτό έγκυται και αλλάζει ανάλογα με το σκηνοθέτη. Μπορείτε να φτιάξετε μια σπουδή πάνω στο πώς από το ένα πάμε στο άλλο, αλλά όταν πάμε στο δεύτερο, το πρώτο υπάρχει ακόμα εκεί. Το έργο που δουλεύουμε αυτή την περίοδο με τον Κωνσταντίνο ονομάζεται Άτιτλον Φιγούρα νούμερο 3 και είναι ένα έργο για την οικουμενική ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργεί διαμέσου του σώματος, το οποίο η μνήμη, και το οποίο ως μνήμη έχει πάντα την ανάγκη να επιστρέφει. Οπότε ο χώρος της σκηνής αντιμετωπίζεται σαν ένας λευκός καμβάς που απλώνει ο ζωγράφος πριν ξεκινήσει τη δημιουργία του. Ο Κωνσταντίνος εξυπηρετεί γιατί υποβόσκει συνέχεια ηχητικά και εξυπηρετεί στο να δημιουργηθεί όλο αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, για μένα, χωρίς τη μουσική του Κωνσταντίνου, χωρίς την ηχητική παρέμβαση, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτό. Ο ερμηνευτής προσπαθεί να αντλήσει εξωτερικά ερεθίσματα και εσωτερικά ερεθίσματα. Και η μουσική, όπως και τα φώτα, ας πούμε, είναι, νομίζω, το πιο κομβικό εξωτερικό ερέθισμα που μπορεί να λάβει κάποιος εκείνη την ώρα για να δημιουργήσει κάτι, να του συμβεί κάτι πραγματικά και να επικοινωνήσει. Και η μουσική του Κωνσταντίνου, λόγω του ότι έχει αυτή τη μορφή, την οποία δεν θέλω και δεν μπορώ και να την περιγράψω ακριβώς, να την κατατάξω κάπου, έχει κάτι το πρωτόλιο, έχει κάτι το πολύ αρχαίγωνο, αυτό που προσπαθεί να επικοινωνήσει ο Κωνσταντίνος, και ειδικά οι δονήσεις σε έναν χορευτή που τις λαμβάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε 80% νερό και το νερό αντλεί δονήσεις. Η κίνηση τους βγαίνει από μόνη τους, δηλαδή βγαίνει από μόνη της από τη στιγμή που ακούνε τον Κωνσταντίνο. Γιατί και τα παιδιά έχουν πάρα πολύ δυνατή επαφή με το χώμα, με το πάτωμα. Όλα αντλούνται από το χώμα και τίνουν προς τη βαρύτητα. Και ο Κωνσταντίνος με τις δονήσεις βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι τύχη να συνεργάζεσαι με κάποιον ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι στοχεύουμε σε μία σύνθεση, σε μία εμπειρία, στην οποία δεν μπορείς να ξεχωρίσεις φώτα, μουσική, χορογραφία, εικαστικό, σκηνογραφικό. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Είναι όλα ένα πράγμα. Ένας κόσμος. Έπρεπε να βρω κάποιο εργαλείο για να καταφέρω να έρθω κοντά σε αυτό που μου άρεσε, που είναι όντως η κλασική μουσική, αλλά και παράλληλα να απομακρυνθώ ώστε να το δω από κάποια απόσταση, γιατί το perspective έχει πολύ σημασία. Οπότε το εργαλείο ήταν να βρεθώ με ανθρώπους όπου είναι ταγμένοι σε αυτή την κατάσταση και είναι κλασικά εκπαιδευμένοι στα όργανά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί στον χώρο τους, αλλά και παράλληλα
αρκετά ανοιχτοί ώστε να δεχτούν κάτι το οποίο δεν έχει συνηθίσει ο χώρος τους ουσιαστικά. Ένα καινούριο χώρο μέσα στον χώρο. Αυτό που συμβαίνει όταν βρισκόμαστε μαζί είναι κάτι παράξενο που πραγματικά με προσέλκυσε από την πρώτη στιγμή. Μπαίνουμε στο στούντιο, ερχόμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Ο Κωνσταντίνος φτιάχνει, προετοιμάζει το περιβάλλον, το ηχητικό μέσα στο οποίο θέλει να τοποθετήσει τη φωνή. Έχουμε συμφωνήσει από πριν το πλαίσιο και το έργο για το οποίο πρόκειται να ηχογραφήσουμε και υπάρχει μια απόλυτη μυστική, θα έλεγα, σχέση εμπιστοσύνης και ελευθερίας μέσα σε αυτό. Η Μάιρα, λοιπόν, είναι μέλος του ensemble το οποίο λέγεται Canto Soave, το οποίο είναι ένα ensemble από γυναικείες φωνές και τσέμπαλο. Απαρτίζεται αυτό το σύνολο από ανθρώπους όπου είναι πολύ μέσα σε έναν χώρο όπου ιστορικά είναι αρκετά συγκεκριμένος. Το ενδιαφέρον με αυτό το σύνολο είναι ότι είναι πολύ ανοιχτές στο να έρθουν και στο τώρα. Το πρώτο γεγονός αυτής της σχέσης θα είναι ένα έργο που θα κάνουμε στο Μέγαρο μουσικής, όπου θα βασίζεται στα έργα της Hildegard von Bingen. Η πειραματικότητα της von Bingen σαν συνθέτριας και η αθερητικότητα του Κωνσταντίνου σαν συνθέτης, νομίζω ότι θα συναντηθούν στη μέση και θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέβρεση εκεί και θα δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Αυτούς τους ήχους και αυτούς τους ύμνους, ότι φτάνουν σχεδόν σε μια οριακότητα της ανθρώπινης φωνής που νομίζω ότι λίγο ακόμα μπορούσε να το τραβήξουν, δηλαδή λίγο ακόμα αν το ανθρώπινο λαρύγγι μπορούσε, θα έφτανες πλέον σε μια αρμονική όπου θα έφτανες στο... Κωνσταντίνος, βάζοντας το ηλεκτρονικό στοιχείο, έχει και τη σύνθεση που κάνει μέσα από αυτό, δεν αναιρεί την κλασικότητα της φωνής, αλλά όχι μόνο με την έννοια του κλασικού ήχου, αυτό που αναγνωρίζουμε ως κλασικό ήχο, δηλαδή λεγκάτη φωνή, ανοιχτή, με όγκο, με βιμπράτο κτλ, αλλά έχει και μια αρκετά κλασική, εννοώ δομημένη αντίληψη φόρμας σε σχέση με τα διάφορα layers, τα διάφορα στρώματα ήχου που δημιουργεί. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Από την άλλη, το πειραματικό στοιχείο της φωνής είναι ανεξάντλητο, γιατί η φωνή είναι ένα όργανο το οποίο έχει άπειρες δυνατότητες, όσες έχει και το σώμα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπει κανείς πώς μπορεί τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά να τα πάρει και να τα τεντώσει σαν μια χορδή μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Μέσα της συνεργασίας μας γνώρισα ένα κόσμο πιο ανοιχτό, παντρέψαμε με κάποιο τρόπο το κλασικό ήχο με τον ηλεκτρονικό και η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι βγήκε κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πολύ μοναδικό. Ο δίσκος, αυτός ο οποίος θα κυκλοφορήσει τώρα, η αλήθεια είναι ότι μου έδωσε τη δυνατότητα να παίξω ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο όργανο και ένα πάρα πολύ μοναδικό όργανο, το Χαλντοροφόν, το οποίο είναι ουσιαστικά μία μορφή ηλεκτρικού τσέλου, αλλά με αρκετά πράγματα έξτρα επάνω του. Δεν είχα πρόσβαση ξανά σε αυτό το όργανο πριν από αυτά τα session recording που κάναμε. Ο Κωνσταντίνος παίζει τσέλο, αλλά στο άλμπουμ που φτιάχνω βρέθηκε στον δρόμο μας ένα όργανο το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερη χρειά και χαρακτήρα και μάλιστα είναι και αρκετά σπάνιο, γιατί από όσο ξέρω βρίσκονται 2 στον κόσμο έχουν φτιαχτεί, όπου αυτό το όργανο ουσιαστικά συνοψίζει αυτό που εγώ κάνω σε μια πολύ συμπυκνωμένη μορφή, γιατί θέτει μια συνθήκη όπου δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτήν ουσιαστικά, η οποία είναι ακραία συνθήκη
Γιατί αν ξεφύγεις, δεν υπάρχει τίποτα μετά από εκεί. Ο Κωνσταντίνος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο compact, έτσι, massive όραμα για το τι θέλει να κάνει. Και αυτό φαίνεται είτε είναι που κάνει μουσική για χορό, είτε για θέατρο, είτε προσωπική δουλειά στα πλαίσια μιας ηχογράφησης καθαρά. Όταν μου είπε ο Κωνσταντίνος ότι ετοιμάζει το καινούριο δίσκο, κατευθείαν λέω ότι θα σου ταιριάξει πάρα πολύ το Χαλντόρφον, και όντως όταν το έφερε εδώ και το δούλεψε με τον Κωνσταντίνο, η προσέγγιση ήταν τελείως διαφορετική. Ακόμη και η Sun, με το που χρησιμοποιούν ένα drone metal συγκρότημα που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί ενισχυτές και έχουν αυτό το βαρύ ήχο, το metal, και έχουν stacks ενισχυτών. Όταν συνεργαστήκαμε με τη Hildur Guðnadóttir χρησιμοποιώντας το Χαλντόρφον, δεν το χρησιμοποίησαν με αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποίησε ο Κωνσταντίνος, που στην ουσία το έβαζε στον ισχυτή και έπαιρνε όλο το χαρακτήρα της, το πώς βγαίνει αυτός ο ήχος από αυτό το ιδιαίτερο όργανο μετά από τον ισχυτή της κιθάρας. Όταν ξεκινάς με κλασική, μπορείς να πας και πιο πίσω 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 και να φτάσεις στην αρχή που έχουμε καταγεγραμμένη, ας πούμε, μουσικά. Οπότε αυτή είναι μια συνέχεια μιας πάρα πολύ αρχαίας κατάστασης. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον με αυτή την εποχή είναι η μόνη εποχή που αυτό μπορεί να είναι κατανοητό από πολύ κόσμο ταυτόχρονα, είναι ότι ουσιαστικά μπορούμε πλέον εύκολα να αποδομήσουμε αυτές τις έννοιες που έχουμε καταγεγραμμένες υποσυνείδητα μέσα μας. Βιώνουμε ουσιαστικά αυτή τη μεταβατική περίοδο που έννοιες που έχουμε ουσιαστικά μάθει από τις προηγούμενες γενιές ότι είναι έτσι, δεν είναι τελικά έτσι. Οπότε εμείς πρέπει να θέσουμε καινούργιες έννοιες και συνθήκες βασικά. Νομίζω ότι είναι και πολύ κοντά σε αυτό που εγώ ήθελα να κάνω μουσικά, αυτή η διαδικασία. Πλέον μπορείς, θεωρώ, να βοηθήσεις αυτή την κατάσταση, αντί να έρθεις κόντρα σε αυτή. Γιατί είναι ένας πόλεμος όταν έρχεσαι κόντρα με αυτή την κατάσταση που δεν μπορείς να νικήσεις. Είναι πολύ μεγαλύτερος από σένα. Οπότε κάπως πρέπει να βρεις μια τρύπα. Για μένα σκοτεινό είναι να μην αντιλαμβάνεσαι την κατάστασή σου, ας πούμε. Εκεί βρίσκεσαι στο απόλυτο σκοτάδι, ας πούμε. Νομίζω ότι προσωπικά αυτό που κάνω είναι μια αντίδραση στην κατάσταση. Οπότε εμπεριέχει και μια αντίληψη της κατάστασης. Οπότε το σκοτάδι για μένα είναι φως ουσιαστικά. Εγώ αυτό που θεωρώ που είναι το πιο ειλικρινές να κάνεις είναι να δείχνεις την αλήθεια και τι υπάρχει γενικά. Οπότε το σκοτάδι είναι μέρος της φύσης μας. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι η φύση μας είναι σκοτεινή. Απλά είναι. Είναι αυτό. Το λέμε μια λέξη σκοτάδι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Τίνει προς το άπειρο. Και νομίζω ότι και η ανθρώπινη φύση τίνει προς το άπειρο, οπότε είναι κάτι αληθινό το σκοτάδι.